Δεν γίνεται να εξισώνεται σε μία απόφαση τους φορείς της περιοχής, τα σωματεία, τις ενώσεις γονέων, τους συνδικαλιστές, τους πρώην δημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους, τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και να αφήνεται τον ευρωβουλευτή, το Φουντούλη με 20 άλλους ακροδεξιούς, να κάνουν το πανηγύρι τους εκεί πάνω. Αυτό το πράγμα θα σπάσει σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε το ένα και όχι το άλλο. Αυτό δεν είναι απόφαση. Αυτό είναι επιλέγω ποιους θα αφήσω και ποιους όχι. Συγκέντρωση από την άλλη μεριά έχει επιτρέψει μια περιορισμένη έστω έκταση με μαζικότητες σύναξη καθόλου της Χρυσής Αυγής στον χώρο που την είχαν εξαγγείλει και αφετέρου μας απειλεί ότι θα εφαρμόσει την κυβερνητική απόφαση. Ούτε στο Ηρακλείο, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες! Σε κάθε γειτονιά! Είχαμε ξεκινήσει από το σταθμό Πεφτάκια στην πράσινη γραμμή του μετρό. Πηγαίναμε προς Πειραιά και ήμασταν πολλά βαγόνια για πολλές στάσεις μαζί με τους φασίστες. Δεν το είχαμε καταλάβει. Στο σταθμό Μοναστηρακίου κάπως ανταλλακτήκανε βλέμματα με την άλλη πλευρά, με τους φασίστες. Αρχίσαν εκεί πέρα να χτυπάνε με τα παλούκια τις πόρτες και τα λοιπά. Πυροσβεστήρες ανοιχτήκανε για να θολώσει όλο το τοπίο. Ναι, και απ' έξω. Δεν βλέπαμε τίποτα έξω, ήταν θολό. Φωνάζανε προπάτρια, σας γαμάμε, τέτοια πράγματα. Το φώναζαν δηλαδή. Full face. Φορούσανε μάσκες, ναι, όλοι. Κάποιοι ήταν βέβαια τελείως ακάλυπτοι. Okay. Αλλά το φώναζαν ότι είναι της προπάτριας. Είχανε λαμαρίνες, παλούκια, ένα σωρό πράγματα, πέτρες. Και σιγά σιγά ξανά μας κλείνουν όλο και πιο πολύ μέσα στο βαγόνι. Είχαν και ένα μπιτόνι που είχε κάποιο υγρό, όχι ακριβώς βενζίνη, μπορεί να ήταν κάποιο μείγμα για να μας τρομάξουν, λέγανε ότι θα μας ανάψουν. Κοντά! Έβγα! Βγες έξω ρε βουνί! Βουνί! Κάψου γρε! Κάψου γρε! Ήταν παραπάνω από διπλάση, διπλάση με τριπλάση. Αρκετοί δικοί μας φάγανε χτυπήματα. Φάγανε χτυπήματα παντού, κεφάλι, το πιο συνηθισμένο, πόδια. Κάποιοι δικοί μας πέσανε και τους σέρναμε στο πάτωμα για να μην τους τραβήξουν, τις τραβούσαμε από τη μεριά μας. Και στο τέλος άνοιξαν οι πόρτες από την πίσω μέρος του βαγονιού που ήταν για. Στο σταθμό Μοναστηράκι. Προς τη σύραγγα άνοιξαν οι πόρτες, όχι προς την αποβάθρα. Και σιγά σιγά βγήκαμε όλοι από εκεί πέρα. Νεκρούς ξέρετε πουτάνες, ε! Τις πλάκες γαμιά!